Ξύπνησα λίγο αργό σήμερα. Καλημέρα, κουκλίτσα μου. Καλημέρα, κόκκινε μου δράκε. Καλημέρα, κάστρο. Καλημέρα, πριγκίπισσα αίμα. Ουχ, αναφέρομαι σε μένα. Αυτή είναι η πρωινή μου ρουτίνα. Στη συνέχεια κάνω τον Αλέξανδρο να ξυπνήσει. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Αφού δεν ξυπνάει, θα πάρω το σακιδιό του και θα πάω κάτω να ανοίξω το τάμπλετ και να κάνω την αγαπημένη μου εφαρμογή install. Έμα, φύγε γρήγορα. Βιάζομαι, πρέπει να πάω στο σχολείο. Πρώτη ώρα έχω μαθηματικά. Καλημέρα στα αγαπημένα μου κοριτσάκια. Μαμά, μη μου μιλάς, βιάζομαι. Πρέπει να πάω στο σχολείο. Έμα, εσύ τι θέλεις για πρωινό, κορίτσι μου? Το αγαπημένο μου κακάο, φυσικά. Αχ, Έμα, κάθε μέρα δεν μπορείς να πίνεις, παιδί μου, κακάο. Ποιον έμοιασες εσύ? Κανέναν, τον εαυτό μου. Εγώ θέλω να πίνω το αγαπημένο μου κακάο. Αχ, καλά. Τέλειο είναι, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Πήγαινε πάνω τώρα να πληθείς, παιδί μου. Σε λίγο πρέπει να πας στο νηπιαγωγείο. Και από αύριο κομμένο το κακάο, εντάξει. Θα αρχίσουμε κάτι άλλο να πίνουμε. Δεν κάνει καλό για την υγεία σου. Γιούπι! Έτοιμη για την πρωινή μου ρουτίνα. Φύγε γρήγορα! Δεν βλέπεις που είμαι στο μπάνιο? Αχ, Αλέξανδρε, κάνε γρήγορα, παιδί μου. Πρέπει να ετοιμαστεί η αδερφή σου για να φύγει για το παιδικό. Αυτή είναι η δική μου δωτόβουρτσα. Κάνεις λάθος. Αυτή εδώ με το μπλε είναι η δική μου. Κι εγώ νόμιζα την προηγούμενη φορά ήταν δική μου, γι' αυτό και την πήρα και βούτησα τα δόντια μου. Πλιάχ! Αλέξανδρε, αυτή είναι η δική μου. Τώρα της την πήρα. Δεν ξέρω πού είναι η δική μου. Την έχω χάσει μάλλον. Πήρα άλλη. Αλλά και αυτή είναι μπλε χρώμα. Πώς θα τις ξεχωρίσουμε τώρα? Συμφορά. Τέλος πάντων, έβγω γρήγορα, πρέπει να πάω στο νηπιαγωγείο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα κυρία Σουζάνα. Αχ, τι κάνεις? Καλημέρα φίλοι μου. Γεια σας παιδιά, έχει χώρο και για μένα στην πισίνα με τις μπάλες. Πώς πέρασες, Έμα? Τέλεια. Τι ωραία στεράκια είναι αυτά. Την πρωινή μου ρουτίνα επίσης περιλαμβάνεται και να πηγαίνω πρώτη στην πισίνα με τις μπάλες. Και εμείς να ερχόμαστε μαζί σου. Καλησπέρα κυρία Μάρλεν, τι κάνετε, η μικρή Ιζαμπέλ? Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι που θα τη φέρετε στο νηπιαγωγείο μας. Καλησπέρα σε όλους. Ιζαμπέλ παιδί μου, πρόσεχε, εντάξει. Μη χτυπήσεις σε αυτό το νηπιαγωγείο, δεν ξέρω αν είναι ασφαλές. Είμαστε από τα πιο ασφαλή νηπιαγωγεία σε όλη την Playmobil City, θέλω να σε ενημερώσω. Καλημέρα σε όλους, γεια σου ξαδέρφη. Γεια σου Ιζαμπέλ, τι κάνεις? Καλά, άργησα λίγο γιατί είχα την πρωινή μου ρουτίνα. Αχ, κάθε μέρα τα ίδια κάνω. Ποια είναι η πρωινή σου ρουτίνα δηλαδή? Εγώ κάθε μέρα απλά πλένω τα δόντια μου. Και εγώ τρώω πρωινό. Μόνο αυτά κάνετε? Εγώ έχω μια διαφορετική πρωινή ρουτίνα. Δηλαδή, είναι καλύτερη από τη δική μας. Κυρία Ιζαμπέλ, τι θα θέλετε για το πρωινό σας μπάνιο? Με συγχωρείτε που άργησα, αλλά... Το νερό είναι καλό. Τέλειο, σε ευχαριστώ. Στη συνέχεια, μετά το μπάνιο, με χτενίζουν. Ποια ακριβώς χτένα θα θέλετε να χρησιμοποιήσω? Την κίτρινη, την πράσινη, την μοβ? Πράσινη για σήμερα. Έχεις δηλαδή τρεις διαφορετικές χτένες? Εγώ νομίζω τα χτενίζω τα μαλλιά μου το πρωί. Γι' αυτό έχεις έναν άνθρωπο εκεί για να σου το θυμίζει. Στη συνέχεια κάνω μία μάσκα προσώπου. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε την πράσινη μάσκα, κυρία Ιζαμπέλ. Νιώθω υπέροχα. Και τώρα
Ιζαμπελ, Ιζαμπελ, παιδί μου, τι θα ήθελες να φας για πρωινό, χυμό φρούτων, καρπούζι, ανανά, ή θα ήθελες ένα porridge? Χυμό φρούτων καλύτερα. Θα φάω στον υπηαγωγείο κάτι. Θα πω τη σεφ μας να σου ετοιμάσει γρήγορα ένα πρωινό αλφα αλφα. Μετά παίζω με τις κουκλίτσες μου. Τις αποχαιρετώ και η μαμά μου βγάζει φωτογραφία για το Instagram. Αχ, έτσι μπράβο παιδί μου, κάθισε. Οι followers μου θα ανέβουνε με αυτή τη φωτογράφηση. Είμαι ωραία σε αυτή την πόζα. Πρέπει να φύγω τώρα. Πρέπει να πάω στον υπηαγωγείο. Ακόμα μία φωτογραφία, παιδί μου. Στη συνέχεια περιμένω να έρθει να με πάρει ο σοφέρ. Κυρία Ιζαμπέλ, είστε έτοιμοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε για το νηπιαγωγείο. Έχω φέρει τη Mercedes για σήμερα. Δεν μπορείς να με πας με την Πόρσε. Βαρέθηκα πια τη Mercedes. Ναι, θα δω τι μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η πρωινή μου ρουτίνα, λοιπόν. Δεν είναι λίγο βαρετή? Μα τι λες εσύ, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να πλένουμε τα δόντια μας και αυτό. Τι να κάνουμε, δεν γεννηθήκατε όλοι πλούσιοι όπως εγώ. Κι εγώ θέλω να είμαι πλούσια.